Το ίδιο χρόνο, 5 λεπτά. Στην αίσθηση τη συνταγματικότητα δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Σύντομη εισαγωγή δευτερολέπτων. Η διαφορά των πολιτικών που βρίσκονται στην κυβέρνηση από τους πολιτικούς που είναι στην αντιπολίτευση ή τους θεωρητικούς, τους ακαδημαϊκούς ή τους κινηματίες είναι ότι οι κυβερνώντες οφείλουν όταν γίνεται κριτική σε μία θέση τους να έχουν έτοιμη εναλλακτική λύση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω έχει εξηγηθεί πολύ καλά από τον κύριο Τσακαλώτο ότι η εναλλακτική λύση η οποία φαινόταν έναντι όσων αυτή τη στιγμή εισάγονται θα ήταν ή το Brexit ή η άκρητη αποδοχή όπως γινότανε επί σειρά ετών μέχρι σήμερα των προτάσεων οι οποίες έχουν γίνει έξοδεν. Επομένως, η ρύθμιση αποτελεί τη σύνθεση αυτή τη στιγμή όσων προκύπτουν από τη διεθνή θέση της χώρας και από τις εθνικές της ανάγκες και είναι η καλύτερη δυνατή. Έρχομαι στα ζητήματα της συνταγματικότητας. Κυρίως αφορούν βεβαίως τον μηχανισμό προσαρμοσμένο το λεγόμενο κόφτη και το ταμείο. Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο κόφτη, ο προτινόμενος, σας παρακαλώ ακούστε με, ο προτινόμενος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης δεν αφορά την κατάρτιση, δεν αφορά τη θέσπιση. Αφορά μόνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δηλαδή, με το μηχανισμό δεν μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός, συνεχίζει να έχει τις κατανομές και τις προβλέψεις οι οποίες είχαν τεθεί. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι ο τρόπος διαχείρισης και το ποσοστό διάθεσης εν ώψη των αναγκών οι οποίες επηρεάζουν όντως την εκτέλεσή του. Η εκτέλεση όμως του προϋπολογισμού είναι αμιγώς διοικητική αρμοδιότητα. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 4 του άρθρου 79 του Συντάγματος, εκεί ορίζεται ότι αν είναι ανέφικτη διοίκηση εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού, αυτή ενεργείται κάθε φορά ειδικά με νόμο. Η πρόβληψη όμως αφορά τις τελείως οριακές περιπτώσεις όπου είναι συνολικά αδύνατη η χρήση ενός προϋπολογισμού ο οποίος ψηφίστηκε και η βάση της εκτέλεσης είναι διαφορετική. Δεν πρόκειται περί αυτού, γι' αυτό το λόγο ο κόφτης δεν έχει κανένα πρόβλημα με το Σύνταγμα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια και για την ειδική αναφορά στη φορολογία και στις συντάξεις σε σχέση με, την πρόβλεψη του μηχανισμού και του συγκεκριμένου κόφτη. Βεβαίως το άρθρο 54 καταρχήν αναφέρει ότι το αντικείμενο της φορολογίας ή απαλλαγές κλπ. Και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης. Ευθύς στη συνέχεια όμως, το άρθρο 79, παράγραφος 5, ορίζει ρητά ότι σε αυτό υπάρχει μια εξαίρεση. Διαβάζω το άρθρο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να επιβληθούν με εξουσιοδότηση νόμων πλαισίων εξισωτικές ή αντισταθμιστικές εισφορές ή δασμοί, καθώς και να ληφθούν οικονομικά μέτρα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της χώρας με οικονομικούς οργανισμούς ή μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συναλλαγματικής θέσεις της χώρας και βεβαίως σαφώς περί αυτού πρόκειται εδώ. Το άρθρο 78.5 είναι μια εξαίρεση και ως ειδικός κανόνας υπερισχύει του γενικού κανόνα το άρθρο 78 παράγραφος 4 και πρέπει να πω ότι δεν λέω κάτι πρωτότυπο. Καταρχήν κάνω χρήση σκέψη του καθηγητή Γιάννου Δρόσου θα καταθέσει και τη γνωμοδότησή του στα πρακτικά οι οποίες όμως έχουν αναπτυχθεί και από καθηγητές σε ανύποπτο χρόνο, τον κύριο Φινοκαλιώτη, όπως και στο ίδια ανάπτυξη υπάρχει και στο βιβλίο του καθηγητή Φορτσάκη και της λέκτορα Σαβαΐδου, όπου ρητά αναφέρεται στο φορολογικό δίκαιο, τέταρτη έκδοση, 2013, σελίδα 6, ότι εισάγεται ρητή εξαίρεση από το συνταγματικό κανόνα της απέτησης τυπικού νόμου για την επιβολή χώρων εφόσον συντρέχουν οι όροι του 78 παράγραφος 5 και το ίδιο λέει και ο κύριος Παραράς. Περνώ με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και στο θέμα του Ταμείου. Το χαρακτηριστικό στην περίπτωση του Ταμείου είναι ότι σε αυτό δεν υπάγεται η δημόσια περιουσία του Δημοσίου. Ρητά ορίζονται οι εξαιρέσεις
από την υπαγωγή στην εμβέλεια του Ταμείου. Σε εξαιρέσεις αυτές είναι και τα πράγματα εκτός συναλλαγής. Τα πράγματα εκτός συναλλαγής δεν είναι αόριστα. Η αναφορά στα πράγματα εκτός συναλλαγής δεν είναι αόριστη, διότι παραπέμπει στο άρθρο του αστικού κώδικα το 966, το οποίο ορίζει ακριβώς ποια είναι αυτά, και επιπλέον ορίζονται, επιπλέον των πραγμάτων εκτός συναλλαγής που ανήκουν στο δημόσιο, η Αιγιαλή, οι περιοχές Ραμσάρ, Νατούρα κλπ. Συγκεκριμένα. Επομένως, η μείζον τουλάχιστον ένσταση δεν έχει ισχύ, δεν είναι βάσιμη. Τέλος, τα υπόλοιπα επιχειρήματα, τα οποία εμφανίζουν ως περίεργη και θα έλεγα παράδοξη την μη υπαγωγή στην κοινοβουλευτική διαδικασία των εκποιήσεων και των ιδιωτικοποιήσεων με βάση τη λειτουργία του Ταμείου, πρέπει στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι οι ιδιωτικοποιήσεις καταρχήν δεν γίνονται με νόμο. Θα έλεγα ότι η εμπλοκή του Κοινοβουλίου ή η ενασχόληση του Κοινοβουλίου με συμβάσεις, με συμβάσεις ιδιωτικοποίησης, δεν εμπίπτει στο καταστατικό κύριο έργο της Βουλής κατά το Σύνταγμα. Το έργο της Βουλής κατ' εξοχήν είναι κανονιστικό. Η σύναψη μιας σύμβασης είναι μια ατομική διοικητική πράξη. Δεν εμπίπτει στο Σύνταγμα κανονικά, αλλά βεβαίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μείζωνα θέματα έχει καθιερωθεί να γίνονται κυρώσεις αυτών των συμβάσεων, πράγμα το οποίο βεβαίως δημιουργεί και ορισμένα νομικά λειτουργικά προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι και οι διατάξεις του Ταμείου, οι αποφάσεις το οποίο βεβαίως και συζητούνται, οι εκθέσεις το οποίο συζητούνται στη Βουλή και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με χάρη στον Υπουργό και με την συμμετοχή του Υπουργού, νομίζω ότι δεν θέτουν κανένα απολύτως θέμα συνταγματικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.